Ο φιλανθρωπικός βιενέζικος χορός που διεξάγεται στη Λευκωσία μια φορά το χρόνο από το 2010 δεν αποτελεί απλά κοσμικό γεγονός, αλλά κυρίως ένα πολιτισμικό και κοινωνικό γεγονός διεθνούς επίπεδου. Εκεί ήταν η Αθηνά Χάλκου. Είπε ότι τα παραμύθια δεν μπορούν να ζωντανέψουν. Κεριά, επίσημα φορέματα, ψηλά γοβάκια, άνδρες ντυμένοι σαν πρίγκιπες. Και όλα αυτά σε ρυθμούς βιενέζικου βάλς. Μία μαγική βραδιά και μία φανταστική ατμόσφαιρα που έχει δώσει από Βιέννη. We're celebrating 150 years of Strauss waltz, Bludun Up. This is what is going to happen tonight. Η συμμετοχή στο φιλανθρωπικό βιενέζικο χορό που διοργανώνει η εταιρεία Flying Dance με την υποστήριξη του Δημαρχείου της Βιέννης και τη συνεργασία του πρέσβη της Αυστριακής Πρεσβείας στην Κύπρο είναι αναμφισβήτητα μια μοναδική εμπειρία. It's as far as I know the seventh time of that this ball is taking place in Cyprus. A very special tradition which is now basically conquering other cities in Europe. It's very big I think in Moscow, but it's going places also from here from Cyprus possibly to Kiev, to Beirut. So there's an ever stronger, it's an export article of Austria. Ένα ρομαντικό βράδυ υπό το φως των κεριών και ένα ταξίδι στην κεντρική Ευρώπη, μέχρι την Αυστρία. Ποιο είναι το μυστικό και πόσο πάθος βγάζεις για να φτιάξεις ένα πίνακα μέσα σε 7 λεπτά? Όλα έχουν να κάνουν με τον ενθουσιασμό για αυτό που έχουμε να κάνουμε και για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η μαγευτική βραδιά, αυτή η μεγάλη τιμή για μένα, είναι το καλύτερο εφόδιο για να προχωρώ και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα πάει για δημοπρασία και τα έσοδα θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Για φιλανθρωπικό σκοπό, ναι. Ο πρώτος χορός, ένα βάλς, το οποίο προηγείται της έναρξης του βιενέζικου χορού. Ακολούθως το χορό και οι καλεσμένοι, οι οποίοι επιδεικνύουν τις ικανότητές τους σε βάλς, πόλκα, τσα-τσα και ρούμπα.